Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Πάμε να τρέξουμε να προλάβουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Καθώς υπήρξε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο σε μπάσκετ και βόλεϊ κυρίως. Έχουμε και ρεπορτάζ ποδοσφαίρου και μια ιδιαίτερη συνέντευξη σε πολύ λίγο. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Πάμε παρά μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Αφού βγήκαμε 7 και ψηλά, θα πάμε 8 και ψηλά. Για να τα προλάβουμε Δευτέρα σήμερα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι οι πιο φουριόζες εκπομπές, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, καθώς ακολουθούν πολλά και προηγούνται πολλά αντίστοιχα. Παρασκευή και Δευτέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Blue Libero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr, το mail της εκπομπής. Έτσι για να φύγει και το κρύωμα, γιατί μια εβδομάδα τώρα δεν παραπονιούμε, μόνο εγώ δεν είμαι. Πάρα πολύ είναι σαν εμένα. Παππού μου, αγαπημένε μου, αν με ακούσα από την άουσα, το έκανα αυτό που μου είπες. Που μου είπες να βάλω λίγο κονιάκ στο τσάι. Εγώ είπα να πιω και το κονιάκ, να μην βάλω καν τσάι. Δεν βοήθησε. Μάλλον πρέπει να πιω κανένα μπουκάλι για να φύγουν τα κρυώματα. Στο μπάσκετ η ομάδα ξεκίνησε με το δεξί, πέρασε από την Αθήνα απέναντι στο ψυχικό με 58-76, με πολύ καλό πολιτάρχου που μας μίλησε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Να τον βγάζουμε κάθε εβδομάδα, μα είναι μπίλι μου, άμα είναι να κάνει τέτοια μάτς. Εντάξει, το ξέραμε όλοι μας ότι όταν είναι ο Μιχάλης σε καλή μέρα βλέπει το αντίπαλο καλά της Σαβαρέλη. Και έβαλε 15-17, θα τα δω αναλυτικά, θα σας τα πω σε λίγο. Είναι μια πάρα πολύ καλή νίκη, μια πολύ καλή αφετηρία. Μακάρι να αλλάξει το κλίμα, γιατί δεν απήχε πολύ το μεγάλο καμπανάκι, καμπάνα ολόκληρη από την ήττα με 62 πόντους το ημίχρονο που είχε φάει ο Ηρακλής στην Αθήνα από το Διαγόρα Δριοπηδέων. Ήρθε αυτή η νίκη, μακάρι να αλλάξει το κλίμα και ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ έρχεται τώρα το Σάββατο στις 5 στο Ιβανόφιο με αντίπαλο την Καρδίτσα. Μια Καρδίτσα που κέρδισε στον πόντο 78-77 τον Κόρυβο. Θα δούμε αργότερα και τα αποτελέσματα της πρεμιέρας για την Α2 Αδρών. Στο βόλεϊ η ομάδα ήταν άτυχη. Αν αυτές τις νίκες έκανε στο πρωτάθλημα θα ήμασταν όλοι ικανοποιημένοι, γιατί θα έπαιρνε ένα τρίποντο με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 3-1 και ένα τρίποντο με την Κομωτινή και πάλι 3-1. Όμως αυτά τα δύο σετ που έχασε του στέρισαν την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup, εκεί όπου θα υποδεχόταν στη Μίκρα την ΑΕΚ. Και με μονό παιχνίδι στη Μίκρα, φυσικά και με τη βοήθεια του κόσμου που θα γέμιζε το γήπεδο, θα μπορούσε να πάει στον τελικό και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Ένα σετ παραπάνω ήταν η διαφορά μεταξύ του Ηρακλή στον όμιλό του και του Φίνη Κασίρου στον άλλον όμιλο. Ένα σετ λιγότερο έχασε ο Φίνικας και πήρε αυτό στην πρόκριση. Θα παίξει αυτό με την ΑΕΚ. Το άλλο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πλέον το League Cup ανήκει στο παρελθόν για τον Ηρακλή. Θα επικεντρωθεί στο κύπελο, στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και στα δύο παιχνίδια, και με τον Εθνικό που ήμουν και το παρακολούθησα στη Μίκρα και με την Κομωτινή, ο Ηρακλής δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Και αυτό το δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι του στέρισε τη συμμετοχή στα ημιτελικά, γιατί έχασε από ένα σετ. Αν έπαιρνε ένα από τα δύο μάτς με 3-0, θα ήταν αυτός στα ημιτελικά. Γεια σου Κυριάκο μου, γεια σου αδερφέ μου, σε ευχαριστώ και θα μιλήσουμε για να τα φορέσουμε κιόλας αυτά που μου λες. Για ένα βόλεϊ που σήμερα ανακοινώθηκε ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 20 του μηνός, έχουμε το ποδόσφαιρο που ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η πρεμιέρα, έχουμε και το βόλεϊ τώρα. Καθώς μάλλον θα αποχωρήσει και ο Ηρακλής Χαλκίδας, ο οποίος είχε αποχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα από το League Cup, τώρα λέει να αποχωρήσει και από το πρωτάθλημα. Ελαδάρα ομαδάρα, όπως λέει και ο Γιώργος Ζαγόρας. Ούτε 12 ομάδες είμαστε ικανοί ως χώρα να έχουμε στην Α1. Έφυγε ο Εθνικός, φεύγει και ο Ηρακλής Χαλκίδας, θα μείνουν 10. Για οικονομικούς λόγους κυρίως. Και αφού μείνουν 10, θα πάει το πρωτάθλημα μια αγωνιστική πίσω. Δεν θα ξεκινήσει βάσει ανακοίνωση από την Αλεξανδρούπολη, γιατί κανονικά το πρόγραμμα έλεγε 13 του μηνός Εθνικός Ηρακλής. Θα ξαναβρισκόντουσαν δηλαδή οι δύο ομάδες σε μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε 20 Οκτωβρίου, Ηρακλής Κηφισιά στη Μίκρα.
η δεύτερη αγωνιστική ουσιαστικά γίνεται πρώτη. Στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε αγωνιστική δράση μετά την νίκη την προηγούμενη εβδομάδα στην Άξο με 0-3 ως γνωστόν για το θεσμό του κυπέλου απέναντι στη Θύελλα Καμαρίου. Έχουμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου το φιλικό του Σαββάτου στις 4.30 το μεσημέρι με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Καφταντζόγλιο, και αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται 14 δεν θα δούμε Ηράκλης Ηρόδοτος. Εκτός κι αν μέσα στην εβδομάδα δώσει αυτά τα χρήματα που είναι να δώσει ο υπουργός ο κ. Βασιλιάδης στις ομάδες για να ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα στην ώρα του. Τι είπα στην ώρα του, το παίρνω πίσω, γιατί 7 ήταν αρχικά να ξεκινήσει, πήγε 14, τώρα το 14 θα γίνει 21. Χθες κάποιος μου είπε ότι μπορεί να πάει και 28. Μπορεί να ξεκινήσει και τον Νοέμβριο, ξέρω εγώ τι να πούμε. Όπως και να έχει, το Σάββατο εκτός απρόπτου, γιατί πάντα κρατάμε μια πισινή σε αυτή τη χώρα, Ηρακλής Απόλλωνας Σμύρνης 4.30 στο Καφταντζόγλιο, και ξέρω ότι πολλούς σας ακούγεται κάπως γιατί μπάσκετ 5, ποδόσφαιρο 4.30, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά με το Καφταντζόγλιο και αναγκαστικά προέκυψε αυτή η ώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Να δώσω με πολύ μεγάλη χαρά την καλησπέρα μου σε έναν ποδοσφαιριστή που αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και νομίζω ότι και ο ίδιος αγάπησε πάρα πολύ τον Ηρακλή. Και εγώ προσωπικά είμαι στεναχωρημένος που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο πλέον, κυρίως λόγω τραυματισμών, γιατί δεν θα τον βλέπουμε άλλο. Με χαρά λοιπόν δίνω την καλησπέρα μου στον Σεμπάστιαν Μπαρτολίνη που είναι στη γραμμή μας και μας ακούει από το Ροσάριο. Σέμπα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ Γιώργο. Γεια σου, γεια φίλε. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά. Μια χαρά τώρα εδώ στην Αργεντινή. Καινούργια ζωή και αυτά. Καινούργια ζωή, έτσι. Το ποδόσφαιρο τέλος. Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο τέλος για μένα. Το τελευταίο καλοκαίρι είπα τέλος, γιατί είχα πάρα πολλά προβλήματα πέρσι. Και δεν είναι τρόπο για να συνεχίσω έτσι στο ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενο γιατί έφτασα στα 36 και εντάξει, τώρα αυτό τι είπα πριν, καινούρια ζωή, και το στόχο μου είναι τώρα η οικογένεια μου να είναι χαρούμενη, να κάνει εδώ στην Αργεντινή όλα τα πράγματα που χάσαμε πολύ καιρό μέσα στο ποδόσφαιρο και μακριά από το σπίτι μου. Ναι. Αν δεν είχες τα προβλήματα με τους τραυματισμούς και τη μέση που σε ταλαιπώρησε πάρα πολύ, γιατί και πέρυσι τον Απόλλωνα έπαιζες με δυσκολία, θα συνέχισες το ποδόσφαιρο 1-2 χρόνια ακόμα? Θα ήθελες? Κοίτα Γιώργο, εγώ μπορούσα να παίξω άλλα 2 χρόνια. Δεν ξέρω Super League, αλλά δεν είναι τρόπο για να συνεχίσω έτσι με μία ένεση πριν κάθε παιχνίδια και μετά 3-4 μέρες με πολύ πόνο στην προπόνηση. Δεν είναι τρόπο αυτό, φίλε. Και είπα τέλος τώρα. Δεν μου αλλάξει τίποτα για μένα αν παίξω άλλα 2 χρόνια, αν παίξω άλλο 1 χρόνο. Το καλύτερο είναι να φεύγω από το ποδόσφαιρο με το καλύτερο τρόπο και... Γεμάτος. Αυτό έκανα. Mm-hmm. Ναι, αυτό έκανα φίλε. Γιατί πέρσι έπαιξα 20 παιχνίδια σου πολύ, έκανα 3 γκολ και κρατήσαμε το στόχο και αυτά. Γεμάτο για μένα. Ένας φίλος μου λέει ότι ο Απόλλων φέτος τρώει γκολ πολλά γιατί λείψε εσύ. Όχι. Χωρίς Έμπα λέει δύσκολα εκεί τώρα. Αυτό. Όχι, δεν νομίζω είναι αυτό. Απόλλωνα είναι μια καλή ομάδα, αλλά κάθε χρόνο αλλάξει πολύ το ρόστερ και αυτό είναι δύσκολο. Να κάνει μια καινούρια ομάδα κάθε χρόνο είναι δύσκολο. Και προπονητές 4 αλλάξανε κορμό, ήδη. Ένα κορμό. Ήδη 4 προπονητές έχουν αλλάξει. Ναι, το ξέρω, αλλά το θέμα Γιώργο είναι αυτό πιστεύω εγώ.
Ναι. Πρέπει να κρατάει ένα κορμό και θα κάνει 6-7 καλές μεταγραφές και αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά εντάξει, τι να πω. Αν δεν είχες αυτά τα προβλήματα και αν ήθελες να παίξεις 1-2 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι ένα τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη θα χτυπούσε, γιατί ξέρεις ότι εδώ στον Ηρακλή πλέον μαζεύτηκε σχεδόν όλη εκείνη η ωραία παρέα που είχατε. Με Μυροφορίδη, με Περόνε, με Ζιαμπάρη, με Στάμου, με Πασά. Με Μπαρτολίνη θα ήταν ωραία ακόμα περισσότερο, Ναι, Γιώργο. Ναι, εγώ σου είπα το πρωί, διαβάζω κάθε 2-3 μέρες τι έγινε με Ηρακλής. Αλλά για να παίξεις τον Ηρακλή πρέπει να είσαι 100%. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν έφυγα από Τρίπολη με το πρόβλημά μου, είχα λίγο άγχο γιατί πήγα σε μια μεγάλη ομάδα και είχα στο μυαλό για να είμαι 100%. Ήμουν τυχερό γιατί βρήκαμε το στόχο, παίξουμε καλά το πρώτο χρόνο στη Super League και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά για να παίξεις τον Ηρακλή, γιατί αν δεν είναι έτσι είναι δύσκολο να πας καλά. Αν όμως ήσουν 100% φαντάζομαι θα ήθελες να είσαι μαζί με την παρέα σου πάλι ξανά. Μόνο ο Ρωμάνο λείπει που είναι στον Εθνικό. Ναι, εντάξει. Ρωμάνο, σε είναι να παίξει ακόμα ποδόσφαιρο, είναι 39 χρόνια. Έχασε και το πέναλτι, εντάξει, καλά ήτανε με τον Ηρακλή. Εντάξει, αυτό είναι ποδόσφαιρο, αλλά Diego είναι καλά, είναι πολύ καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να παίξει άλλα 2 χρόνια, αν θέλει αυτό. Με Περόνε μιλάς, Σέμπα? Έχεις επαφή? Ναι, με Πέρο μιλάω με Πέρο. Ναι, με Πέρο μιλάω. Όταν έκανε το συμβόλαιο με Ηρακλή τώρα, μίλησα και μου είπε τα καλύτερα λόγια από Ηρακλής, γιατί όλοι ήξερα ότι είχα προβλήματα και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι όλα έτοιμη για να παίξει φουτβολί χωρίς πρόβλημα και ναι. Εγώ μίλησα με Πέρο και μου είπε αυτό. Αλλά είναι χαρούμενος. Ηρακλή φέτος πιστεύω πάει για τρένο για το άνοδο. Πάει με τρένο γιατί έχει φοβερό ρόστερ. Είναι Παύλο εκεί μέσα. Το κόσμο είναι μαζί του και μακάρι να ανεβαίνει και να παίξει Super League χωρίς πρόβλημα. Ο Παύλος είναι εγγύηση, γκαραντί. Ναι, εντάξει. Παύλος ξέρει πολύ καλά βήτα. Και το καλύτερο είναι τι ομάδα έχει η Ηρακλής. Μιλάμε για παιδιά με εμπειρία στη Super League, με εμπειρία στη Football League. Και νομίζω πάει για τρένο, αυτό τι σου είπα, πάει για τρένο για το άνοδο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και όπως μιλούσαμε εκτός αέρα το μεσημέρι μου έλεγες για τον Κλέιτον, για τον Περόνε, για τον Μπεχταρά, τον Μεδρινό που μου γράψες, για τους πρώην σου συμπαίκτες που είπα και νωρίτερα, τον Στάμου, τον Ζιαμπάρη, τον Πασά, είναι παιδιά που τους ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά ξέρω πολύ καλά, αλλά πρέπει να δώσει το 100% γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ηρακλή σίγουρα είναι φαβορή. Δεν το λέω μόνο για το όνομα, το λέω για το ρόστερ. Πρέπει να κάνει διαφορά φέτος. Εγώ πιστεύω είναι σίγουρο το άνοδο, αλλά πρέπει να παίξει καλά, πρέπει να βάλει στο μυαλό για να κρατάει ένα κορμό για το χρόνο και πρέπει να, το πιο σημαντικό πρέπει να είναι
έξω από τα προβλήματα που έγινε με τον Πατσανσάκη προπέρσι. Πρέπει να είναι μακριά από αυτό ο Ηρακλή, πρέπει να συγκινήσει από μηδέν. Και τα παιδιά που ξέρω εγώ έχει ακόμα μια ευκαιρία για να είναι μέσα σε μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, σαν Ηρακλής. Mm-hmm. Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, να ασχολούνται οι ποδοσφαιριστές μόνο με το ποδόσφαιρο. Γιατί εσύ τότε και οι υπόλοιποι παίχτες δεν είχατε το μυαλό σας μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ήσασταν και με τα άλλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα τότε. Ναι, ναι, ένα ποδοσφαιριστή, Γιώργο, πρέπει να έχει το μυαλό μέσα, τι κάνει μέσα στο γήπεδο, όχι κάτι άλλο. Εγώ σου είπα το πρωί, προπέρσι όταν έπαιξα το τελευταίο χρόνο μου στον Ηρακλή, ήμουνα πρώτο αρχηγός και ναι, έφαγα πάρα πολλά προβλήματα. Το κόσμο αυτό δεν το ξέρει και είπα καλύτερα φεύγω από Ηρακλή, γιατί ένιωσα ότι δεν έπαιξα καλά. Και δεν είναι καλό όταν μια ομάδα έχει ένα ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο σε κακή κατάσταση, συγγνώμη. Εγώ ένιωσα ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ψέματα, και όταν δεν είσαι καλά, και δεν το λέω μόνο για τα λεφτά, γιατί δεν νομίζω ένα ποδοσφαιριστή παίξει μόνο για τα λεφτά. Είναι και οι συνθήκες αλλά στην ομάδα. Κοίτα, όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις άλλα πράγματα, είναι δύσκολο. Και αν δεν είσαι καλά, το πληρώνει η ομάδα, κατάλαβες. Εγώ ένιωσα ότι μετά από τα πρώτα 2-3 παιχνίδια ήμουν χάλια στο γήπεδο. Και αυτό δεν ήταν καλό για Ηρακλής. Τότε είπα καλύτερα φεύγω. Καλύτερα θα πάρει άλλο παιδί που έχει το μυαλό στο μηδέν, ή άλλο παιδί που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και τέλος πάντων, στο τέλος η Ηρακλή βρήκε το στόχο, αλλά μετά έπαιξε κατηγορία, γιατί είχα χίλια προβλήματα. Μπορεί το κόσμο ξέρει ούτε τα μισά, αλλά εμείς που είμαστε εκεί μέσα καταλαβαίνουμε όλα και εντάξει. Αυτό που περνούσατε κάθε μέρα. Αυτό που περνούσατε κάθε μέρα. Ναι. Τώρα, τώρα είναι αλλιώς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξεκινάει. Ναι. Καλύτερα ξεκινάει φέτος από Β. Θα πάρει το στόχο. Το χρόνο θα παίξει Super League και ξεκινάει από 0. Αυτό είναι το καλύτερο για Ηρακλή, γιατί δεν γίνεται Ελλάδα να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έχει μια ομάδα σαν Ηρακλή στη Β. Το Σάββατο έχει παιχνίδι Ηρακλής Απόλλων στο Καφτατζόγλιο. Προλαβαίνεις, θα έρθεις? Δεν προλαβαίνω, Γιώργο. Θέλει χρόνο, είμαι πάρα πολύ μακριά, αλλά πάντα βλέπω παιχνίδι από Ελλάδα. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι δύο ομάδες που έχω στην καρδιά μου, γιατί πέρασα ωραία πράγματα στον Απόλλωνα και είναι κρίμα, γιατί δεν ξεκινάει η Απόλλωνα καλά, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα. Ο πρόεδρος είναι κύριος και είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να είναι καλά Απόλλωνα, γιατί έχει καλή οργάνωση. Είναι κρίμα γιατί έχασα τα πρώτα 6 παιχνίδια. Όσον αφορά τη σχέση σου με τον Ηρακλή και το πόσο σ' αγάπησε ο κόσμος, ήθελα να σου πω για ένα στιγμιότυπο, και τώρα βλέπω στην τηλεόραση ότι έχει παιχνίδι ζωντανά Ξάνθη Λάρισα. Και ήθελα να σου πω για αυτό το γήπεδο, στην Ξάνθη. Γιατί αν μπορούσα να ρωτήσω
όλο τον κόσμο του Ηρακλή, πείτε μου κάτι που θυμάστε από τον Μπαρτολίνη, πέρα από το πόσο προσέφερες ως ποδοσφαιριστής και πόσο καλός ήσουνα, θα θυμηθούν και εκείνο το δάκρυ σου στην Ξάνθη, σε εκείνο τον ημιτελικό στα πηγάδια, στο κύπελο, που σ' αγκάλιαζε ο Περόν, εκεί ήταν μια στιγμή για σένα. Και τώρα βλέπω που παίζει Ξάνθη Λάρισα ζωντανά, λες και κάποιος μας το έκανε επίτηδες και βλέπω αυτό το γήπεδο τώρα που μιλάμε. Δεν το έχεις ξεχάσει αυτό, έτσι, εκείνο το μάτς, που σου βγήκε όλο αυτό? Όχι, Γιώργο, όχι, όχι. Το πίστευες πολύ ότι μπορούσε να πάει ο Ηρακλής τελικό εκείνη τη μέρα? Ναι, ναι, γιατί είχαμε φοβερή ομάδα. Ανεβήκαμε από Β, παραλίγο παίξαμε το τελικό κύπελο και όλα τα παιδιά ένιωσε έτσι το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αυτό που είδαμε φωτογραφίες από μένα. Δεν ήμουνα μόνο εγώ, γιατί ναι, όλα τα παιδιά ένιωσε έτσι όταν δεν περάσαμε με Σάντι. Εγώ το είπα πάντα, Γιώργο, έχω στην καρδιά μου Ηρακλή για πάντα, γιατί πέρασα πάρα πολύ καλά εκεί. Αλλά είμαι εναστεχωρημένο γιατί δεν έφυγα όπως θα ήθελες. Με το καλύτερο τρόπο. Ναι. Ναι. Πλήρωσα πάρα πολλά προβλήματα που δεν νομίζω φταίω εγώ, γιατί όλοι ξέρουμε τι έγινε εκεί στο 2016, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Και ένιωσα ότι πάρα πολύ κόσμο είχε πολλά νεύρα όταν έφυγα εγώ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να είσαι καλά με όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι σίγουρο γιατί έκανε το καλύτερο για μένα και για Ηρακλής. Αλλά πάντα όταν μιλάω για Ηρακλής, το λέω για το καλύτερο. Γιατί εκτός από τα προβλήματα, είναι μια ομάδα με τρέλα, με πολύ κόσμο, με μεγάλη ιστορία, και εγώ είμαι τυχερός γιατί έπαιξα εκεί 2,5 χρόνια. Και κερκίδα λίγο Αργεντινή, με τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Το κόσμο έχει τρέλα, το νιώσει έτσι, και για ένα ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αν παίξει με 1,000 άτομα στο γήπεδο είναι κακό. Είναι ωραίο όταν παίξει με πολύ κόσμο, με κόσμο με τρέλα. Για αυτά όταν λέω είμαι τυχερό, γιατί πρέπει να είσαι τυχερό για να παίξει σε μια ομάδα σαν Ηρακλή στην Ελλάδα, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί το 70% παίξει με 1.000-1.500 άτομα στο γήπεδο. Κατάλαβες. Και όταν έχει πολύ κόσμο είναι ωραίο. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Τώρα μιλάς, αν κοιτάς ένα παιχνίδι, 2-3 παιχνίδια έχει κόσμο και τα υπόλοιπα 1.000 άτομα. Κατάλαβες. Και αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο. Ειδικά τώρα έτσι όπως έχει γίνει, βλέπεις κάποιες ομάδες που ούτε αυτόν τον κόσμο έχουν σε παιχνίδια. Γι' αυτό και όπως σωστά είπες, δεν γίνεται ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς τον Ηράκλη. Και ξέρω ότι θα πανηγυρίζεις με το που θα έρθει η άνοδο και εσύ, είτε είσαι στην Αργεντινή, είτε είσαι οπουδήποτε, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ όταν πάει καλά η Ηρακλή, είμαι χαρούμενο. Το ίδιο το λέω όταν πάει καλά Απόλλωνα και όταν πάει καλά Τρίπολη. Καλά, το τελευταίο δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα κόντρα... το τελευταίο. Ξέρω ότι έχει κόντρα η Ηρακλή με Τρίπολη, αλλά Γιώργο, εγώ έπαιξα 5 χρόνια εκεί. Και... Καλά, εσύ δεν φταίσαι κάτι. Εσύ είσαι ο μόνος που δεν φταίσαι. Άλλη φταίνε. Εγώ δεν λέω τι προβλήματα έχει η Ηρακλή με Τρίπολη, αλλά αλήθεια σου λέω, όταν πάει καλά η Ηρακλή, είμαι χαρούμενο.
Την Τρίπολη την κέρδισες πάντως, 1-2, εγώ το θυμάμαι. Μαζί ήμασταν εκεί. Ναι, ναι, εγώ πήγα δύο φορές με Ηρακλής στην Τρίπολη και κερδίσαμε τα δύο. Μια φορά να σε ξαναστείλουμε και στο κύπελο, ναι, με Ρωμάνο. Ναι, ναι, ναι. Μια φορά το κύπελο και μια φορά πρωτάθλημα. Το 1-2... Με Μπουλούτ. Μπουλούτ και Βέλιος. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Βέλιος και Μπουλούτ. Δεν μου λες τώρα, ο φίλος σου ο Περόνε θα κάνει τίποτα φέτος, θα βάλει κανένα γκολ. Πώς τον βλέπεις, είναι καλά? Κοίτα, Πέρο είναι καλό προσφέρει. Αυτό ξέρει πολύ καλά ότι τώρα είναι 35 χρονών, αλλά τώρα νομίζω κάνει πάρα πολλά πράγματα που πριν 10 χρόνια δεν το έκανε. Ναι. Είναι πιο έμπειρος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να περιμένει για να τρέξει Περόνε 100 μέτρα πιο γρήγορο, ξέρω εγώ, από ένα παιδί που είχε 20 χρόνων. Αλλά ο Πέρος ξέρει που είναι και πέρσι το είδαμε. Στη Λάρισα έκανε 2-3 γκολ, δεν θυμάμαι καλά, αλλά έκανε ασίς, άλλαξε πάρα πολλά παιχνίδια όταν πήγε μέσα στο γήπεδο από το βάγκο και είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για Ηρακλής. Το ίδιο το λέω Μεντρινός, Σκάμου, Σιαμπάρη, πάρα πολλά παιδιά που μπορεί να δώσει πολλά για Ηρακλής φέτος. Πριν κλείσουμε, έχω μηνύματα από φίλους του Ηρακλή που εξακολουθούν και σ' αγαπάνε. Ένας φίλος μου γράφει για τον γκολ σου τη φοβερή εκείνη κεφαλιά μέσα στη Βέρεια, στο κύπελο. Τώρα μου λέει και κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα για το μπαλιγυρισμό σου. Το θυμάσαι και τον γκολ, έτσι, μέσα στη Βέρεια για το κύπελο. Και το άλλο τον γκολ, ναι, φυσικά με τον ΠΑΟΚ, το 3-3, που και εκείνο ήταν γκολ που το θυμάται πολύ ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό το γκολ, το 3-3, δεν ήταν τόσο ωραίο σαν το γκολ με Βέρεια, αλλά σε ποιο μάτς ήτανε? Ένα 3-3 στο 90, μετά από ένα πέναλτι. Ναι. Στο Καντσαντσόγλου με το κόσμο μας, είναι πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Και αυτό το κρατάω για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα και για τον κόσμο, νομίζω. Εννοείται, εννοείται. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τώρα να ασχοληθείς με την οικογένεια και με ό,τι επαγγελματικό έχεις αποφασίσει να κάνεις. Και εύχομαι να έρθεις σύντομα εδώ Θεσσαλονίκη να σε δούμε, να έρθεις σε κάποιο παιχνίδι του Ηρακλή, γιατί έχεις και πολλούς φίλους εδώ που θα χαρούν, φαντάζομαι, να σε δουν. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θέλω πάντα το καλύτερο για Ηρακλή και μακάρι θα πάω, δεν ξέρω πότε, αλλά θα πάω Θεσσαλονίκη να δω ένα παιχνίδι εκεί στο Κατσαντσόγλου και αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω πότε, αλλά σίγουρα θα πάω. Με το καλό, με το καλό να έρθεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Σέμπα. Εντάξει, Γιώργο. Καλή συνέχεια εκεί στο Ρωσάριο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ βέβαια σε εμάς, γιατί εκεί μεσημεράκι πρέπει να είναι. Μπίλι, μάλλον. Κομψό θες να κάνουμε? Κάνε ένα κομψό. Σεμπάστιαν Μπαρτολίνι, μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω είχε ενδιαφέρον. Ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε, ένας ποδοσφαιριστής που αγάπησε τον Ηρακλή. Έφυγε και αυτός πικραμένος, θα μου πεις ποιος δεν έφυγε πικραμένος. Πάρα πολλά πράγματα πέρασε, πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις σε μια πολύ 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 τραγική εποχή, οικονομικά, διοικητικά για την ομάδα, αλλά φυσικά ο κόσμος δεν τον ξεχνά
Και σήμερα μιλήσαμε μετά από καιρό το πρωί και είπαμε να τα πούμε και στον αέρα. Συμπτωματικά έρχεται και η Ηρακλής Απόλλων που έπαιξε και στις δύο. Και το φοβερό είναι ότι βλέπω τώρα το γήπεδο στα πηγάδια. Ξάνθη Λάρισα 0-0 παρεμπιπτόντως στο 43ο λεπτό. Έχει βάλει τη σφραγίδα του αυτά τα δύο χρόνια. Την είχε βάλει ο Μπαρτολίνη μαζί με τους υπόλοιπους. Και φυσικά η κουβέντα μας συνδυάστηκε και με πολλούς καλούς φίλους που έχει στην ομάδα. Έτσι, Μυροφορίδης, Περόνε, Διαμπάρης, Στάμου, Πασάς, με όλα αυτά τα παιδιά που έζησε αυτά που έζησε στον Ηρακλή. Ένα κοψό διαλυματάκι να επανέλθουμε με μπάσκετ βόλεϊ κυρίως. Αρκετά ώρα. Τι ήταν αυτό το. Αρκετά λεπτά της ώρας. Πάει, τα έχω χάσει. Είχαμε εδώ τον Σεμπάστιαν Μπαρτολίνη τηλεφωνικά από το Ροσάριο της Αργεντινής που μας μίλησε ο Σέμπα, ένας φίλος από τα παλιά και νομίζω ήταν έτσι μια ωραία παρένθεση στην καθημερινότητά μας. Εδώ συνεχίζουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με τους χορηγούς μας, τα υπέροχα ρούχα IB Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα, μόνο μεγάλη ποικιλία στις καλύτερες τιμές της αγοράς και ανδρικά και γυναικεία φυσικά. Σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους. Να ντυθείτε παιδιά μου, να ντυθείτε με IB. Και ο Καρφόπουλος παραμένει κοντά μας με δύο καταστήματα και διακοσμήτρια παρακαλώ για τους χώρους σας. Και στα δύο καταστήματα, Καραολίδη Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλία 126, μπείτε και στο καρφόπουλος.gr. Για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ανακοινώθηκαν σήμερα οι αρχηγοί, η πεντάδα των αρχηγών. Ουσιαστικά ο Γιαμπάρης είναι πρώτος, κανονικά είναι ο Αμπάρης πρώτος, αλλά αν παίζει ο Βοσνιάδης, καταλαβαίνετε ότι ο Γιαμπάρης θα είναι στον αγωνιστικό χώρο βασικός με το Περιβραχιόνι, όπως έγινε και στην Νάξο. Αμπάρης, Γιαμπάρης, Κανακούδης, Κούσας και Κλέιτον. Αυτή είναι η επιλογή, αυτή είναι και η σημερινή ανακοίνωση για τους αρχηγούς της ομάδος. 99% σε κάθε μάτς ο Γιαμπάρης θα είναι με το Περιβραχιό. Ο πρόεδρος και μεγαλομένος Ηρακλής, ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα το Σάββατο ήταν και στη Μίκρα, όπου είδε τον Ηρακλή να κερδίζει τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στο κλειστό της Μίκρας, γιατί δίπλα ήταν αρκετές ώρες στο ποδόσφαιρο, στα γραφεία. Το 3-1 μαζί με τον κύριο Λεονταρά και τον κύριο Υψηλάντη από την Ηρακλής. Είχε ραντεβού και με κάποιους χορηγούς. Είχε ραντεβού αρκετά και στην Αθήνα και την Παρασκευή με τον κύριο Λεουτσάκο και σήμερα με κάποιους εκεί. Για τον Ηρακλή πάντα όλα αυτά τα ραντεβού. Επιστρέφει στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ της Αμερικής για να ξανάρθει εκτός απροόπτου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τώρα όταν λέμε πρεμιέρα, όποτε είναι αυτή. 14 λίγο δύσκολο να είναι. Γι' αυτό και έχει κλείσει ο Ηρακλής 4.30 το Σάββατο φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Καφτατζόγλιο. Κατά πάσα πιθανότητα 21 του μηνός, αλλά όποτε και να είναι η πρεμιέρα, ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος θα βρεθεί εδώ για να παρακολουθήσει τον Ηρακλή κόντρα στον Ηρόδοτο στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Στο μπάσκετ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Ηρακλής πέρασε εύκολα με 58-76 από το ψυχικό, με τον Πολυτάρχου να πρωταγωνιστεί με 5 τρίποντα. 17 πόντους συνολικά, 30 κάτι τρίποντα βάρης η ομάδα. Πολύ καλός ήταν στο ίδιο κομμάτι και ο Γιαννακίδης που έβαλε 12, 3-4, 12, 4 τρίποντα. Ο Τζουκαράκης είχε 8, ο Κακαρούδης 15, ο Ρουτκάουσκας 2, ο Καλαϊτζίδης 6, ο Μπένας 2, ο Αποστολίδης 2, ο Σοκ 2, Αθανασούλας 8, ο Αγγελακόπουλος 2. Βλέπετε ότι χωρίς να τραβήξει ο Σοκ, που ουσιαστικά ο Σοκ ρόλο ξένου έχει από τη στιγμή που αν και παίζει ως Έλληνας, έφυγε ο Σέσκους, ήρθε ο Πολυτάρχου, αλλά πρώτο σκόρερ ήρθε ο Αντισέσκους, που είναι ο Μιχάλης ο Πολυτάρχου. Ο Σοκ δεν χρειάστηκε να βάλει παραπάνω πόντους. Επόμενη αγωνιστική είπαμε το Σάββατο στις 5 με την Καρδίτσα. Σας χρωστάω τα υπόλοιπα αποτελέσματα για όσους δεν τα γνωρίζουν. Καστοριά Χαρίλαος Τρικούπης 73-65, Απόλλων Πάτρας Ιωνικός 74-81, δυσκολεύτηκε ο Ιωνικός, στο τέλος κέρδισε. Μαρούση Καβάλα 82-70, Καρδίτσα Κόρυβος 78-77, Εθνικός Ιπποκράτης 69-85, η ομάδα από την ΚΟ.
Και Αμίντας Διαγόρας Δριοπηδέων 81-86 και ο Διαγόρας δυσκολεύτηκε. Όπως και να έχει πάντως τα φαβορεί όλα πέρασαν. Την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής θα αποδεχτεί την Καρδίτσα. Ο Ιωνικός θα υποδεχτεί την Καστοριά. Καλό μάτς είναι αυτό. Ο Διαγόρας στον Εθνικό. Ο Υποκράτης στο Ψυχικό. Αναφέρω κάποιες ομάδες που είναι στα φαβορεί για την πεντάδα. Το μάτς της Ευρώπης Ψευχοχωρίου με τον Ερμή Αγιάς θα γίνει 10 του μηνός, μεθαύριο, στις 5, στο κλειστό του Αγίου Παύλου, στην Καλλικράτεια. Στην Αθήνα, στο Ψυχικό, που είχαμε την παρουσία και του Σορούρ, που το είπε και το έκανε, βρέθηκε με τον κύριο Δρακόπουλο, συζήτησαν. Τώρα το κατά πόσο θα ασχοληθεί με τον μπάσκετ, θα βάλει κάποια χρήματα, θα θέλει να αναλάβει κάτι... Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εκεί, παρά την ανακοίνωση για αποχή, τα παιδιά από το Ηρακλής Άνθες Κλαμπ έδωσαν το παρόν. Είπαμε θα απέχουμε, μετά είπαμε δεν θα απέχουμε. Αυτοί μας είπαν θα ανέβουνε. Είπαμε και εμείς να τους στείλουμε το μήνυμα απέχοντας, ποτέ απέχοντας. Μετά αυτοί κέρδισαν και μπράβο τους. Μετά τους είπαμε αν δεν ανεβούνε να πάνε Ηρακλής ποτέ μόνος. Χαλαρή σκασιά στο Ψυχικό, όπου πας μαζί σου Ηρακλή. Και είχαν και ένα πανό, 3 χρόνια παρουσία, 3 χρόνια αποτυχία, τέρμα πια η κοροϊδία από το Athens Club, που είναι σαφέστατο μήνυμα γιατί φέτος και ο σύνδεσμος από την Αθήνα και όλος ο κόσμος φαντάζομαι ευελπιστεί επιτέλους να έρθει η πολυπόθητη άνοδος. Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα στο Ψυχικό έκανε δηλώσεις στο γραφείο τύπου του Ηρακλή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μπασκετικής ομάδας, ο Μιχάλης ο Πολυτάρχου, ο πρωταγωνιστής και πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 τρίποντα. Να ακούσουμε τι είπε και να επανέλθουμε. Μιχάλη, ξεκίνημα με το δεξί για τον Ηρακλή σε ένα δύσκολο παιχνίδι και με τη δική σου απόδοση να βοηθάει την ομάδα. Το δικό σου σχόλιο. Εντάξει, το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησαμε το δεξί. Κάναμε ένα πολύ δύσκολο διπλό. Το Ψυχικό είναι μια ομάδα δυνατή στην έδρα της, που θα παλέψει όλα τα παιχνίδια. Αν και εμείς ακόμα ψαχνόμαστε, γιατί εγώ ήρθα χτες, ο Ρόμι ήρθε χτες, τα παιδιά έχουν κάνει πολύ προετοιμασία, είχαν ένα άλλο πλάνο. Τώρα μπήκαμε εμείς, είναι λίγο μπερδεμένα, γι' αυτό και στην αρχή δεν ήμασταν τόσο καλοί. Μετά πιστέψαμε ότι είμαστε καλύτεροι και μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο μήχρονο και νομίζω ότι ήμασταν σταθερά καλοί, αν και άστοχοι, ήμασταν σταθερά καλοί για και πέραμε το αποτέλεσμα. Προφανώς ο χρόνος θα είναι σύμμαχός σας από εδώ και στο εξής. Σίγουρα. Βέβαια το πρωτάθλημα σε Α2, όπως ξέρεις και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόλις κερδίσαμε ένα τελικό, δεν λέει τίποτα και έχουμε ακόμα άλλους... 29. Άλλα 29 μάτς που για μένα έχω μάθει και κάνω και λέω ότι έτσι παίζω πάντα, είναι τελική, 29 τελική. Έχουμε τώρα ξεκούρα σήμερα χαρά, από αύριο μέσα στα κεφάλια, προπόνηση και πάμε δυνατά για την έδρα μας με την Καρδίτσα που παίζουμε, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική, οπότε θα δουλέψουμε πολύ καλά αυτή την ομάδα για να είμαστε όπως πρέπει για το επόμενο παιχνίδι. Τι ήταν αυτό? Ναι. Όχι, η δήλωση στο γραφείο τύπου ήταν και μας εστάλει η δήλωση. Μπίλη μου, τώρα αν μπήκε αυτό δίπλα, κακός μπήκε. Τέλος πάντων, όχι από εμάς κακός, αλλού πήγαινε το κακός. Και πού να ξέραμε ότι θα πέσει. Δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Η δήλωση πάντως έγινε στο γραφείο τύπου του Ηρακλή που μας εστάλει, παραλαμβάνω, σε όλους τους συναδέλφους και κακώς μπήκε στο τέλος το αυτό που μπήκε, επαναλαμβάνω. Γιατί πάει σε όλα τα μέσα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, χθες το Βόλεϊ είχαμε την νίκη με 3-1 απέναντι στην Κομωτινή, δεύτερη με το ίδιο σκορ, αλλά είπαμε στήχησαν τα δύο χαμένα σετ και έτσι πέρασε ο Φίνικα Σύρος δεύτερος καλύτερος και θα παίξει με την ΑΕΚ, το άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ΛΙΚΑΠ. Τα σετ 25-27 και εδώ έγινε η ζημιά, που η Ηρακλής είχε 2 σετ μπολ και δεν κατάφερε να πάρει καθαρή νίκη. Αλλιώς θα ήταν αυτό στα ημιτελικά και θα προετοιμαζόμασταν για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Μίκρα, όπου ο νικητής ενώ καότα να μέτρησε θα παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του Λυκά. 25-27 και μετά ο Ηρακλής το πήρε εύκολα, αλλά δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση.
με 17, 20 και 19. Ο Ντίνας είχε 9 πόντους, ο Φέργκισον 11, ο Αρμενάκης 17, ο Κλίντι 6, ο Σωτηρίου 17, ο Μπαμπαλιούτας 60%, 40 άριστες υποδοχές, ο Φωτιάδης 1 μπλοκ, ο Μούχλιας 10. Σωτηρίου με τον Αρμενάκη τράβηξαν στην επίθεση. Και αν ο Ακραίος σου παίρνει 17 πόντους, αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο, όπως είναι ο Σωτήρης του Σωτηρίου. Να δώσω χαρακτήρια στην ομάδα μου για τις δύο αυτές μέρες και για τις δύο εισάρισμες νίκες που κάναμε. Γνωρίζαμε πως σε αυτή τη δεύτερη θέση όλα παίζουν ρόλο. Δυστυχώς τα δύο σετ τα χάσαμε σε λεπτομέρειες και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του άλλου ομίλου δεν μας επέτρεψαν να παραβρεθούμε στα ημιτελικά. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε τις δύο νίκες ως θετική εικόνα. Είμαι ευχαριστημένος διότι ήρθαν σήμερα παιδιά από τον πάγκο και προσέφεραν πάρα πολλά. Συνεχίζουμε τώρα, το μυαλό μας είναι στραμμένο στο πρωτάθλημα. Αν βέβαια θα ξεκινήσει την εβδομάδα, εκεί θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά. Πάει 20 του μηνός. Χθες είχαμε και πρεμιέρα στις γυναίκες, στην Β' Εθνική Γυναικών. Ο Ηρακλής πέρασε εύκολα από τα Μουδανιά, από Μουδανιών Ηρακλής. 0-3 σετ για τη γυναική ομάδα βόλεϊ των Κιανολεύκων. Αύριο θα έχουμε περισσότερα εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Σας καληνυχτούμε παρέα με τα υπέροχα ρούχα IB, Λιάδης Μπάμπης, κρά 14 με φλέμι γωνία στους αμπελόκηπους, ανδρικά, γυναικεία, κουκλάκια σας φτιάχνουμε κάθε μέρα, χοδρική λιανική, εξαιρετικές τιμές και μόνο ελληνικά. Θα ολοκληρώσουμε, ήρθαν τα... οι διάδοχοι, πού είναι, ήρθανε, οι διάδοχοι είναι εδώ, είναι εδώ. Ο ψηλός και ο κοντός, ο κοντός και ο ψηλός, κοντός, εντάξει τώρα, απλά είναι κοντύτερος του ψηλού. Γιάννης Γιαννούλης και Σταύρος Κόλκας στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που κάθε φορά όταν βγάζει καινούργιο τραγούδι ο αδερφός εδώ όλα αυτά τα χρόνια και δικός μου σε εισαγωγικά και της εκπομπής, γιατί πολλές φορές έχει έρθει να παίξει live, ο Κώστας ο Μιλώσης έβγαλε νέο τραγούδι και όπως κάνει πάντα το στέλνει πρώτα σε εμάς την ώρα για μπλε και μετά το στέλνει σε όλους τους υπόλοιπους. Έχει κάνει και βίντεο κλιπ και καλό τάξιδο να το ευχηθούμε. Κώστας Μιλώσης, Σιρήνες, το τραγούδι έτσι λέγεται, ολοκένουργιο. Με γεια, να πάει καλά και τον ευχαριστούμε για αυτή την πανελλήνια παγκόσμια διαπλανητική αποκλειστικότητα της εκπομπής για το συγκεκριμένο κομμάτι με το οποίο θα ολοκληρώσουμε σήμερα και θα ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για απόψε. Να είστε καλά.